Σε γενικές γραμμές, όλα κύλησαν ομαλά. Ναι, η χθεσινή ημέρα δεν επεφύλασε ευτυχώς οποιασδήποτε δυσάρεστες εκπλήξεις. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία στις 8.30 όπως είχαμε δεσμευτεί. Εκδώσαμε τα τελικά αποτελέσματα λίγο αργότερα και για τον λόγο αυτό προχωρήσαμε με τις οδηγίες προς το κυβερνητικό τυπογραφείο για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιήσουμε την επόμενη Κυριακή. Δεν μπερδεύτηκαν τα συστήματά σας με τα exit polls? Τα συστήματα μας ευτυχώς ενοχλήθηκαν απλά. Δεν... Όχι, όχι, για τα exit polls μιλώ. Α, για τα exit polls, με συγχωρείς. Ναι, ναι. Όχι, δεν υπήρχε οποιαδήποτε εμπλοκή. Αστειεύομαι. Δηλαδή έπεσαν τόσο έξω, γι' αυτό το λέω. Ναι. Άρα, δηλαδή, κανονικά το σύστημα το δικό σας λειτουργήσε παρά αυτές τις επιθέσεις που είχατε. Δεχτήκατε τελικά επίθεση από τους ανώνυμους? Ναι, υπήρξαν, μου έχουν αναφέρει οι αρμόδιοι λειτουργοί του Υπουργείου, υπήρξαν ορισμένες παρενοχλήσεις στα συστήματα του Υπουργείου και στις ιστοσελίδες του. Όμως οι διευθετήσεις που έγιναν για να μην επηρεαστούν λειτουργήσαν σωστά και έτσι τελείωσαν όλα ομαλά. Άρα, δηλαδή. Προσπάθησαν, αλλά έχουμε γερές βάσεις, έχουμε γερά φίλτρα που δεν κατάφεραν ουσιαστικά να μας χαλάσουν το σύστημα. Ακριβώς έτσι. Και φαντάζομαι θα το ξαναπροσπαθήσουν μέχρι την επόμενη Κυριακή. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, δεν το απεύχομαι μάλλον, αλλά πάντοτε είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Και απάρα τράγουδα είχαμε, κυρία Σότη. Ακούσαμε για κόκκινες πένες, ακούσαμε για μηνύματα που είχαν σταλεί πριν κλείσουν οι κάλπες. Νικήτα, ήταν μικρογεγονότα, όχι μεγάλης κλίμακας, που έτσι και αλλιώς συμβαίνουν σε κάθε εκλογική διαδικασία. Ευτυχώς το επεισόδιο με την πένα δεν είχε ουσιαστικές συνέπειες, μια και μόνο ένα ψηφοδέλτιο βρέθηκε να έχει χρησιμοποιηθεί η κόκκινη πένα. Κηρύχθηκε άγκυρο φυσικά εκείνο το ψηφοδέλτιο. Σε ό,τι αφορά τα μηνύματα τώρα, γίνεται μια διερεύνηση από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων της Αστυνομίας σε συνεργασία με τη ΣΥΤΑ για να εντοπιστεί η πηγή της αποστολής των μηνυμάτων για να δοθούν τα στοιχεία στην νομική υπηρεσία. Κατά τα άλλα, τα πράγματα κύλησαν μάλλον ομαλά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κυρία Σότη. Ετοιμάζεστε τώρα για την επόμενη Κυριακή, για την επόμενη μάχη. Ολοκλήρωσε το τυπογραφείο πριν λίγο την εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Με την ευκαιρία ήθελα απλώς να θυμίσω στους τηλεθεατές σας ότι μπορούν ξανά να αιτηθούν την επανέκδοση εκλογικού βιβλιαρίου αν τυχόν διαπίστωσαν την Κυριακή ότι το έχουν χάσει. Θα έχουν προθεσμία μέχρι τις 1 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου. Και επίσης οι νέοι ψηφοφόροι που έτυχε για οποιοδήποτε λόγο να μην παραλάβουν τα νέα τους εκλογικά βιβλιάρια μπορούν να το κάνουν αυτό τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κυρία Σότη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Απόγευμα. Επίσης, πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, τον κύριο